μεσημέρι. Χαίρετε. Παρασκευή. Χαμογέλα. Γελάω γιατί έφτιαξα ένα ωραιότατο χιουμοριστικό βίντεο. Ο σκηνοθέτης μας ο Λίζος ο Μαρκίδης και ο συμπαρουσιαστής μου ο Πέτρος ο Αθανασίου, το οποίο το ποστάρω τώρα στη σελίδα, γι' αυτό γελάω. Παραλίγο έχω πονηρό γέλιο. Τη θέση σου, όπως κατάλαβες. Να έρθει. Στο τσάκ ήταν. Όποιος θέλει να πάρει τη θέση μου, να έρθει να καθίσει σε αυτή την καυτή καρέκλα. Παρακαλώ να περάσει. Λοιπόν, Παρασκευή λοιπόν. Σήμερα και πάλι εδώ είμαστε στο καθιερωμένο μας καθημερινό ραντεβού για να μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα ταμπού. Έχει την ταμπέλα ταμπού από πάνω, φαρδιά πλατιά νομίζω. Την έχει και χαίρομαι που το κάνουμε σήμερα αυτό το θέμα, γιατί με το νέο μοντέλο εκπομπής που έχουμε λανσάρει, αν προσέξατε καλά, τις δύο τελευταίες μέρες, αναπτύσσουμε πρώτα το θέμα και μετά ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Νομίζω θα είναι καλύτερα σήμερα γιατί θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε διαβάσει, έχουμε μελετήσει, έχουμε σημειώσει. Έχουμε ετοιμάσει τις σημειώσεις μας να πούμε, ούτως ώστε να προλάβουμε πριν τυχόν έρθουν κάποιες τηλεφωνικές γραμμές που μπορεί να είναι κάποιες δύσκολες. Εγώ πάντως προετοιμάζομαι. Εύκολες, δύσκολες, ευπρόσδεκτες όλες. Έχω μελετήσει διάφορα για την αυτοσυγκράτηση, για την αυτοπιθαρχία. Σοβαρομιλώ, μη γελάς. Διάβαζα τον Γκάντι χθες και το έχω βάλει στόχο. Ναι, το έχω βάλει στόχο επιτέλους να αντιθασεύσω το θυμό μου. Δεν ξέρω αν θα το επιτύχω. Φυσικά είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει από την νεανική μου ηλικία. Δεν είναι κάτι που έχω αποκτήσει τώρα το θυμό. Αρχίζεις να εωρίσεσαι λίγο καιρό μέσα στο στούντιο. Και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ζεν γίνεται. Υπάρχουν και τα χάπια, είναι μια λύση να μου δίνετε κανένα ρεμιστικό πριν να ξεκινήσει η εκπομπή. Αλλά δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάμε να δούμε τι έχουμε σε λίγο και επανερχόμαστε. Σε λίγο μιλάμε ανοιχτά για την ομοφιλοφιλία. Ο μεγάλος εσωτερικός αγώνας που επιτελούν κάποιοι άνθρωποι ώστε να αποδεχθούν τη φύση τους. Η φοβία αλλά και η θέλησή τους να αποκαλύψουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό σε οικογένεια και φίλους. Η αντίδραση μερίδας της κοινωνίας σε αυτούς που μίλησαν ανοιχτά για την ομοφιλοφιλία τους. Η συναισθηματική απόρριψη και τον μπούλινγκ που δέχτηκαν. Σε λίγο στο στούντιο μαζί μας ο πρόεδρος της Accept ΛΟΑΤΗ Κύπρου, Νικόλας Τρίφων. Λοιπόν, είδαμε περίπου τι θα δούμε σήμερα. Βέβαια, θα το αναπτύξουμε περαιτέρω το θέμα. Θα έχουμε μαζί μας και τον καλεσμένο μας, τον Νικόλα Τρίφων. Μόλις έφτασε στο στούντιο, ο πρόεδρος της Accept ΛΟΑΤΗ Κύπρου, η Accept LGBTI αλλιώς. Κατάφερε να φτάσει μέσα σε αυτόν τον καύσωνα στο στούντιο. Τον ευχαριστούμε κιόλας που ήρθε καλοκαιριάτικα. Μέσα του καλοκαιριού είναι και Παρασκευή και 13 σήμερα. Είναι Παρασκευή 13 Ιουλίου. Τώρα το συνειδητοποιείς αυτό. Ναι. Αν σημαίνει κάτι, αν είστε προκατηλημένοι. Για μένα δεν σημαίνει κάτι. Να πούμε ότι... Τρόμαξε αυτό! Πέτρο, πρέπει να δεις το βλέμμα σου. Για μένα δεν σημαίνει κάτι. Την τελευταία φορά που είχαμε κάνει μια πανομοιότυπη εκπομπή ήταν, αν δεν κάνω λάθος... Δεν ήταν πανομοιότυπη, ήταν διαφορετική. Διαφορετική, μεν. Αλλά ήταν μέσα Μαΐου. Τέλη Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Είχε έρθει ο πολύ καλός μας, αγαπητός μας φίλος, ο κύριος Ανδρέας ο Μαυρομιχάλης και είχαμε κάνει μια εκπομπή που άφησε αίσθηση. Και άφησε αίσθηση κυρίως για τα όσα όμορφα μας είπε ο κύριος Μαυρομιχάλης. Σήμερα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Την εκπομπή εκείνη την είχαμε κάνει σε σχέση με το Pride. Ήταν για το Pride του 2018, είχε βγει η εκπομπή την Παρασκευή πριν από την Κυριακή που ήταν το Pride και μιλήσαμε γενικά για θέματα ομοφιλοφιλίας και είχαμε και κάποια τηλεφωνήματα τα οποία ήταν έτσι έντονα. Σήμερα αυτή η επιστολή που θα διαβάσουμε έχει έρθει με αφορμή εκείνη την εκπομπή. Βέβαια, περιττώ να σας πω ότι έχουν έρθει πολλές επιστολές και πολλές παρεμβάσεις σε σχέση με εκείνη την εκπομπή, κάποιες σοβαρές, κάποιες ασόβαρες. Γιατί φαίνεται ότι ο καθένας, όχι φαίνεται, έτσι είναι, ο καθένας ερμηνεύει υποκειμενικά αυτά που βλέπει και αυτά που ακούει. Και μια από αυτές τις επιστολές θα την κάναμε σήμερα θέμα, γιατί ο στόχος μας σήμερα είναι να βοηθήσουμε τα νεαρά παιδιά, τα οποία προβληματίζονται για το κατά πόσον πρέπει να κάνουν coming out στους γονείς και στους φίλους τους, να αποκαλύψουν το σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή όχι. Είναι μια ωραιότατη επιστολή. Ας βάλουμε την επιστολή για να έχουμε χρόνο να επιστρέψουμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Accept, τον κύριο Νικόλα Τρίφων. Πάμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Είδαμε, ακούσαμε την επιστολή μας και να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νικόλα Τρίφων, πρόεδρο της ACCEPT Κύπρου. Καλώς ήρθατε, Νικόλα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που ήρθες. Τιμή μας που ήρθες και χαρά να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Λοιπόν. Έχουμε συνομιλήσει με τον Νικόλα. Ήδη φαντάζομαι. Τηλεφωνικός και στο Messenger και μου αρέσεις. Ευχαριστώ και εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει ότι μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας. Έχεις έτσι μια αυρότητα, μια σοβαρότητα και ταυτόχρονα μια αριστοκρατικότητα, θα έλεγα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι κάποιοι άνθρωποι σε εμπνέουν. Αυτό εννοώ, μου αρέσει. Καταλαβαίνεις την άλλη. Ευχαριστώ. Έχει μια ευγένεια ο Νικόλας, η οποία διαφάνηκε πριν μου βγήκε μέσα στο στούντιο. Το είδες και εσύ. Class. You have a class. Αυτό το λέγαμε στα αγγλικά. Λοιπόν, πόσο καιρό έχει που είσαι πρόεδρος? Από το Δεκέμβρη. Καλή θητεία. Ευχαριστώ. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ, όχι τον τέος, τον πρώην πρόεδρο της ACCEPT, τον Κωνσταντό Γαβριλίδη, ο οποίος τώρα είναι και επίτροπος, ο Κώστας, για... Ναι, σύμβουλος για τα θέματα του πρόεδρου, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, δεν είναι? Πάρα πολύ θετικό και σημαντικό, και ο Κώστας θα ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα μας φυσικά. Και είναι πάντα δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε, οποιαδήποτε βοήθεια. Και εγώ που σίγουρα έχω πάρει το σκύπτρο τώρα, δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, άλλα αντιλαμβανόμουν σαν αντιπρόεδρο, και τώρα που μπήκα στη θέση του Κώστα, πραγματικά είναι. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολη η θέση σου, Νικόλα. Να έχει πολύ ευθύνη. Πρόκληση μεγάλη, προκλήση πολλέ. Ναι, αλλά εντάξει. Είναι ένα πολύ κέριο πόστο, με την έννοια το ότι το πώ λειτουργεί αυτή η μη κυβερνητική εθελοντική οργάνωση, μη κερδοσκοπική οργάνωση, έχει αντίκτυπο, θεωρώ, στο πώς εξελίσσουμε την κοινωνία και για τα νέα τα παιδιά, όπως αυτό μας έγραψε την επιστολή. Γιατί, όπως έχουμε πει και στο τηλέφωνο μιλώντας, πέραν από τα πολύ χοντροειδή διλήμματα, τις πολύ χοντροειδείς ερωτήσεις που τίθενται στο θέμα της ομοφιλοφιλίας, που είναι αυτές που είχα συζητηθεί ίσως την προηγούμενη φορά. Υπάρχουν θέματα ουσιαστικά τα οποία αφορούν τα άτομα της ΛΟΑΤΗ κοινότητας, τα οποία ως κοινωνία δεν, και ως ψυχολόγοι εμείς, ως ειδικοί και ως εκπομπή εμείς, δεν έχουμε εντρυφήσει. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε το θέμα ως είναι καλό ή είναι κακό, είναι αμαρτία ή είναι σωστό. Δεν πάμε πιο πέρα να δούμε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι, το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν επίσης συναισθήματα, έχουν επίσης όνειρα, έχουν επίσης ελπίδες, έχουν επίσης κοινωνικές σχέσεις, ερωτεύονται, αγαπούν, νιώθουν απόρριψη. Και επίσης είναι σε μια κοινωνία όπως τη δική μας, και η ελλαδική κοινωνία είναι πιο, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι λίγο πιο εξελιγμένα, κυρίως στα αστικά κέντρα, από ότι είναι εδώ στην Κύπρο, αλλά οι κοινωνίες οι δικές μας είναι πολύ συντηρητικές. Και ένα παιδί το οποίο αποφασίζει να αποκαλυφθεί, όπως το παιδί, coming out λέγεται στα αγγλικά, να αποκαλυφθεί, το λέμε στα ελληνικά, στην οικογένεια του κυρίως, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αντιμετωπίσει τρομερή απόρριψη. Φυσικά. Ναι. Είτε από τους φίλους, είτε από τους γονείς, είτε από το κοινωνικό περίγυρο γενικότερα και ειδικότερα. Ασφαλώς, ανάλογα με το... Ναι, είτε, δηλαδή ανάλογα και με την οικογένεια, αστική, χωριό, δηλαδή όλα αυτά παίζουν ρόλο σίγουρα. Εγώ πάντως στην πορεία μου ως ψυχολόγος έχω βιώσει συχνά, έχω μαρτυρήσει στο να έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι στα 30 τους, στα 35 τους, οι οποίοι να φέρουν σοβαρά ψυχολογικά τραύματα, γιατί σε μια νεότερη ηλικία, γύρω στα 20, είτε ήδη έκαναν το λάθος, και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ, να αποκαλυφθούν στους γονείς τους, ενώ οι γονείς τους δεν ήταν έτοιμοι για μια τέτοια αποκάλυψη, ή και σε άλλες ακόμη πιο τραγικές περιπτώσεις, οι γονείς τους το ανακάλυψαν από μόνοι τους. Θυμάμαι τώρα μια περίπτωση που μια μάνα είχε πάρει το ημερολόγιο του γιου της, ο οποίος ήταν φοιτητής τότε. Εντάξει, φοιτητής. Και έμενε στο σπίτι των γονέων του, γιατί σπούδαζε στην πόλη που ζούσαν και οι γονείς του. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι Κύπροι φοιτητές μπορεί να μένουν μαζί με τους γονείς τους. Διάβασε το ημερολόγιο του, το είπε στον πατέρα του και τον κλείδωσαν μέσα στο δωμάτιο του για πόσες μέρες. Τον είχαν κλειστό, του πήραν το κινητό του. Μιλάμε τώρα, αυτός ο άνθρωπος είναι στην ηλικία τη δική μου τώρα. Είναι στην ηλικία τη δική μου τώρα. Και του έκαναν τρομερό ψυχολογικό πόλεμο, γιατί νόμιζαν οι γονείς του αφελώς. Και θέλω να πω πιο βαριές λέξεις. Όχι, νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να τον πείσουν να αλλάξει σεξουαλικό προσανατολισμό. Ναι.
Θα αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα στη λέξη προετοιμασία των γονιών. Μπορεί να γίνει αυτό και πώς? Ποιος να προετοιμάσει τους γονείς? Ακριβώς. Πώς προετοιμάζονται οι γονείς για να τους αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο? Υπάρχει κάποιος τρόπος, πιστεύεις, Νικόλα? Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κατά ανάγκη, δηλαδή training, ας το πούμε. Σίγουρα το να γνωρίσεις άλλους γονείς οι οποίοι έχουν περάσει τέτοια, ας πούμε, αυτό θεωρώ είναι το πιο... ο αρχικός τρόπος. Τώρα από εκεί και πέρα, κάποιοι μπορεί να χρειάζονται συγκεκριμένη ψυχολογική στήριξη, οπότε θα τους παραπέμπαμε, ας πούμε, σε συγκεκριμένο, ας πούμε, ψυχολόγο για να πάει παρακολούθηση, ας πούμε, όπως το λέμε. Αλλά σίγουρα το να μιλήσουμε με άλλους γονείς, διότι κάνουμε αυτές τις... έχουμε την ομάδα γονέων, στην οποία συναντιόμαστε μια φορά το μήνα, και έρχονται κάποτε καινούργιοι γονείς. Είναι όμως, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που είτε και σε αυτό το μικρό στενό περιβάλλον που είμαστε εμείς οι 4-5, ας πούμε, φοβούνται απλώς να μιλήσουν καν για το θέμα. Δεν είναι καν δεκτική, ας πούμε. Κωστά μου, έκανε εντύπωση όταν έλαβα το mail για μια συγκέντρωση που είχατε, νομίζω ήταν για τις εκλογές, που έλεγε ότι θα υπάρχει χώρος που θα μπορούν να καθίσουν όποιοι δεν θέλουν να φωτογραφηθούν. Ήταν για την εκλογική συνέλευση, δεν θυμάμαι, της ΑΞΕΠ, επειδή είμαι στη λίστα αλληλογραφίας, και μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, μέλη της ΑΞΕΠ, άνθρωποι που ζουν στην Κύπρο, οι οποίοι είναι μέλη της οργάνωσης, φοβούνται να γίνει γνωστό ότι... Ναι, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Όχι αρνητική, αλλά καταλαβες. Δηλαδή σκέψου να είσαι θελοντής σε μια ομάδα όπως αυτή που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να χρειάζεσαι προστασία από την ομάδα ότι όταν θα έρθεις δεν θα γίνουν φωτογραφίσεις. Ναι, ενώ έχουμε και, ας πούμε, ετεροφιλόφιλους... Και εγώ είμαι μέλος. Δηλαδή, και στο board είχαμε παλαιότερα... Κοίταξε, δεν είναι μια πολύ στερεότυπη αντίληψη να θεωρήσει ο καθένας ότι οποιοδήποτε είναι μέλος σε αυτή την οργάνωση, ακόμη είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι είναι... σίγουρα γνωρίζουμε το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Αυτό έχει να κάνει και με τη στενομυαλιά που έχουμε. Ναι. Που θεωρούμε ότι όποιος ασχολείται με ένα θέμα. Γιατί για μένα το θέμα αυτό εμπίπτει στα θέματα της προστασίας των ευάλωτα κοινωνικών, των ομάδων που είναι ευάλωτες κοινωνικά, στην κριτική, στον εκφοβισμό και στην κακοποίηση. Ναι. Γιατί ιστορίες που μου έρχονται στο μυαλό, δεν μπορείς να φανταστείς. Ιστορίες για μια άλλη περίπτωση. Για τρία νεαρά αγόρια τα οποία τα έσπασαν στο ξύλο. Γιατί έτυχε να περπατούν σε μια περιοχή η οποία ήταν στο πάρκο, εκεί που είναι η Βουλή. Περνούσαν απ' έξω και τους έσπασαν στο ξύλο κάποιοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν πάει εκεί πέρα για να συναντήσουν. Ναι. Δηλαδή, ναι. Και πράγματα τα οποία έγιναν πριν 15 χρόνια αυτά. Ναι. Δηλαδή, μιλούμε φυσικά. Και ακόμα γίνονται τέτοια περιστατικά. Και ας συγκρίνουμε όμως το τι γίνεται με κάποιες άλλες χώρες. Έχει χώρες μουσουλμανικές, θεοκρατικά κράτη, στο οποίο σκοτώνουν τους ανθρώπους που είναι ομοφυλόφιλοι. Ναι. Ναι. Δηλαδή, είμαστε κάπου στη μέση. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει, που ήταν ο Κώστας, μας είχε δείξει ένα χάρτη που έλεγε ότι είμαστε πιο ψηλά στο δίκτυο ομοφοβίας από άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε καλύτερα από κάποιες τριτοκοσμικές χώρες, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε. Θέλω να διαβάσω μια επιστολή που ήρθε από μια μάμα. Ομοφιλοφιλία. Μια λέξη που η ερμηνεία της δεν με αφορούσε κάποτε. Η άλλη ναι, αλλά το δικό μου παιδί όχι. Αποκλείεται ποτέ. Ο γιος μου, μια υπέροχη ψυχή, ένα καλόβουλο και ταλαντούχο παιδί, 26 χρονών. Πάνε 9 χρόνια που ο ίδιος έφηβος τότε βρήκε τη δύναμη να μου μιλήσει. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν όμως η δική του αλήθεια. Μια αλήθεια για την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μαζί. Αν και θεωρούσα τον εαυτό μου δυνατό, υπήρξαν κάποιες στιγμές συναισθηματικής φόρτισης και στην πορεία αποτάθηκα σε επαγγελματία ψυχολόγο. Αναζητούσα ακρόαση και άποψη για απορίες που συνεχώς προέκυπταν.
πώς, γιατί, έχω ευθύνη ως γονιός, τι έκανα λάθος. Ήθελα να μάθω για να μπορώ να το στηρίζω με τον σωστό τρόπο. Σαν μητέρα ήθελα να είναι και ευτυχισμένος αλλά και προσεκτικός με τις δραστηριότητες και τους ανθρώπους γύρω του. Μέχρι και σήμερα στηρίζω το γιο μου όπως στηρίζω και την κόρη μου με την ίδια αφοσίωση, αξιοπρέπεια και ανιδιοτελή αγάπη. Δυστυχώς στην κυπριακή κοινωνία του σήμερα υπάρχουν πολλοί ομοφοβικοί άνθρωποι. Προσωπικά τα κουτσομπολιά του κόσμου δεν μας απασχολούν σε σημείο που να επηρεάζονται οι ζωές μας. Αν και σεβαστές οι απόψεις, όσοι δεν αποδέχονται ας μένουν μακριά χωρίς ενοχλήσεις. Όταν κάτι δεν τύχει στον καθένα, επειδή δεν ξέρει και δεν βιώνει καταστάσεις, ορθό είναι να προσέχει τις εκφράσεις του. Ας σκεφτεί πριν μιλήσει η πράξη, γιατί αυτά που κάποτε κρίνει χαζολογώντας, ίσως η ζωή να του τα φέρει με πάθημα. Η ομοφιλοφιλία δεν πρέπει να διαφοροποιεί τον τρόπο αγάπης και συμπεριφοράς μας προς τα παιδιά μας και τους συνανθρώπους μας. Η διαφορετικότητα είναι το ίδιο αποδεχτή, όπως και η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Εδώ θέλω να πω κάτι στα παιδιά που μας ακούν, τα οποία σκέφτονται να κάνουν coming out. Αν αποφασίσετε να το κάνετε, και στη συνέχεια έχω σημειώσει, διάβασα διάφορα άρθρα σήμερα και έχω σταθεί σε ένα άρθρο ενός συγγραφέα, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για το coming out, ενός καθηγητή ψυχολογίας, ο οποίος λέει πότε δεν κάνεις coming out. Εντάξει, συμφωνώ με τις απόψεις του, σε ποιες περιπτώσεις δεν κάνεις. Όταν αποφασίσετε να αποκαλυφθείτε στους γονείς σας, να έχετε υπόψη σας ότι όπως εσάς, σας πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα να αντιληφθείτε τη φύση σας, να χωνέψετε μέσα σας ότι δεν είστε όπως το 90% του πληθυσμού, ότι είστε διαφορετικοί και περάσετε διάφορες φάσεις άρνησης μέχρι να αποδεχτείτε εσείς ήδη τον εαυτό σας, δώστε τουλάχιστον το 1/4 εκείνου του χρόνου στους γονείς σας. Δηλαδή, ας είμαστε καλοπροαίρετοι εμείς, δηλαδή όταν πάτε να μιλήσετε να σκεφτείτε ότι όπως εμένα μου πήρε χρόνο, θα τους πάρει και αυτούς χρόνο. Mm-hmm. Αυτή έτσι είναι μια συμβουλή με πολύ αγάπη. Δεν ξέρω, Νικόλα, αν συμφωνείς με αυτό. Συμφωνώ, σίγουρα. Δηλαδή, και στο γράμμα της κυρίας φαίνεται ξεκάθαρα, λέει, της πήρε χρόνο να αντιληφθεί και έκανε κάποιες ερωτήσεις, έκανα κάτι λάθος ως μάνα. Σίγουρα, περνάει από όλους. Ναι. Γνωρίζουμε σήμερα ότι δεν έχει να κάνει με το γονιό ο σεξουαλικός προσανατολισμός του παιδιού, παρόλο που ακόμη δεν υπάρχουν κάποιες απόλυτα επιστημονικά ευρήματα. Γιατί ίσως είχα πολύ μεγάλη συζήτηση μετά την προηγούμενη εκπομπή και με νεαρούς επιστήμονες και μου λένε γιατί επέλεξες να μιλήσεις μόνο για εκείνες τις μελέτες οι οποίες ακόμη δεν έχουν definitive results. Και μιλούμε για τις μελέτες της βιολογίας και της γενετικής. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν απόλυτα αποτελέσματα από τις μελέτες της βιολογίας και της γενετικής. Είναι ένα τεράστιο πεδίο το οποίο μόλις έχουμε αρχίσει να χαρτογραφούμε τον DNA, που αυτό έχει να κάνει με όλα τα στοιχεία του DNA, όχι μόνο με τα γονίδια της ομοφιλοφιλίας, ποια είναι, πού είναι κτλ. Οι μελέτες της επιστήμης της ψυχολογίας, η οποία είναι ανθρωπιστική επιστήμη και άρα δεν έχουν την ίδια ακρίβεια που έχουν οι μελέτες της θετικής επιστήμης, ενώ παλαιότερα οι περισσότερες ήθελαν να βγάζουν συμπεράσματα ότι η ομοφιλοφιλία είναι κάτι που προκύπτει από τις ψυχολογικές συνθήκες της οικογένειας. Στην παρούσα φάση, σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά, υπερέχουν οι μελέτες εκείνες οι οποίες συγκλίνουν προς τη γενετική προδιάθεση. Εντάξει. Πέραν τούτου όμως, καταλάβεις τι λέω, λέω ότι η επιστήμη ακόμη δεν έχει έρθει να πει απόλυτα ναι, είναι γονιδιακό, είναι το συγκεκριμένο γονίδιο, είναι το συγκεκριμένο χρωματόσωμα. Ναι. Αυτό ακόμη δεν υπάρχει. Υπάρχει συζήτηση συνήθως μεταξύ θρησκείας και επιστήμης για αυτό το θέμα. Εντάξει, γιατί η θρησκεία έχει μια απόλυτη άποψη και ότι γίνεται, και αυτό η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, είναι θανάσιμο αμάρτημα, είναι βρωμιά, ντροπή, πας στην κόλαση κλπ. Υπάρχει αυτό από τη θρησκεία, να το λέμε. Στη ψυχολογία, οι περισσότερες μελέτες και δηλαδή, δεν έχω βρει εγώ συνάδελφο ο οποίος να μην ανήκει σε κάποια χριστιανική κοινότητα. Έχω ξεσκίσει τα papers, ειδικά για αυτή την εκπομπή. Μπορείς να βρεις κάποιους ψυχολόγους οι οποίοι εργοδοτούνται από μια εκκλησία στην Αμερική, χριστιανική νεολαία κλπ. Yeah. Οι οποίοι μπορεί να βγάζουν κάποιες μελέτες οι οποίες να δείχνουν ότι μάλλον είναι κάτι που έχει να κάνει με επιλογή, έχει να κάνει με τον τρόπο που μεγαλώνεις. Παλιότερα υπήρχαν και ψυχίατροι οι οποίοι έκαναν κάποιες
πολύ άσχημες μεθόδους, τις οποίες προσπαθούσαν να αλλάξουν το σεξουαλικό προσανατολισμό του πελάτη. Μιλώ τώρα για τη δεκαετία του 50, του 60, προτού βγει η ομοφιλοφιλία από τον DSM ως διάγνωση και προτού αποποινικοποιηθεί, οι οποίες αυτές οι μελέτες, αυτές οι προσπάθειες έχουν δημιουργήσει τεράστια ψυχικά τραύματα στους ανθρώπους που τους έπαιρναν οι γονείς τους εκεί. Ναι. Θυμάμαι, μας έλεγε στο Πανεπιστήμιο ένας καθηγητής μας, πολύ προοδευτικός, ο οποίος ήταν straight αυτός, δεν ήταν απλώς, ήταν προοδευτικός άνθρωπος. Ο κύριος Μπαραχτάρης, ο οποίος έλεγε ότι για έναν ψυχίατρο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λέει πήγαιναν τα νεαρά τα παιδιά, τους έπαιρναν οι γονείς τους, υποσχόταν ότι θα τους σάσει, θα φτιάξει το γιο τους, θα σας τον κάνει κανονικό. Straight. Τους έβαζε, λέει, να γεμίζουν το δωμάτιο τους με αφίσες γυμνών γυναικών. Τους έβαζε, λέει, να βλέπουν ταινίες ερωτικού περιεχομένου που να είναι άνδρας με γυναίκα. Τους έβαζε να... Αυτή ήταν η θεραπεία, δηλαδή. Ναι. Τους έβαζε να επαναλαμβάνουν είμαι straight, μου αρέσουν οι γυναίκες κλπ. Και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι ανήθικα επιστημονικά και βιοηθικά στις μέρες μας. Καταλαβες. Δηλαδή, και αν υπάρχει σήμερα κάποιος που είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας, είτε ψυχίατρος είτε ψυχολόγος, που λέει ότι θα σας αλλάξει το παιδί σας, μακριά. Η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής έχει βγάλει την ομοφιλοφιλία από διάγνωση, δεν θεωρείται ψυχική διαταραχή, δεν είναι ποινικό αδίκημα πλέον και στη σημερινή κοινωνία, στη σημερινή εποχή, μιλούμε για σεξουαλικό προσανατολισμό που έχει το 10% του πλανήτη. Και αυτή μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν... θέλετε να σας πω για το πότε δεν τα λέμε. Θες να ξεκινήσουμε έτσι αρνητικά. Δηλαδή πότε δεν το λέμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα πράγματα. Σου λέω, διάβασα αυτόν τον Dr. Michael Lasaya, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι αποτέλεσμα ποιοτικής μελέτης πάνω σε 70 περιπτώσεις νεαρών εφήβων, οι οποίοι, εφήβων και νεαρών ενηλίκων που έχουν κάνει coming out στους γονείς τους στην Αμερική, που έχουν αποκαλυφθεί στους γονείς τους, οι οποίες ήταν επιτυχείς ιστορίες, success stories. Και έχει βγάλει ως συμπέρασμα μέσα από αυτό το πόνημα του ότι όταν ένα παιδί αποκαλύπτεται, αυτό μπορεί να βοηθήσει και στο να γίνουν πιο στενοί δεσμοί της οικογένειας. Σίγουρα γίνονται πιο ειλικρινείς οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Τα παιδιά αυτά έχουν περισσότερη συναισθηματική και ψυχική υποστήριξη από το περιβάλλον τους. Έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που μπορεί να χρειάζονται, όπως όλα τα παιδιά μπορεί να χρειάζονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δεν λέω ότι ένα παιδί, άμα είναι ομοφιλόφιλο, πρέπει να πάει στο ψυχολόγο, καταλάβατε. Και ότι και η ψυχική τους υγεία και η σωματική τους υγεία και η σεξουαλική τους υγεία ήταν πολύ καλύτερη από παιδιά τα οποία ζούσαν σε οικογένειες τις οποίες δεν άνοιγαν το στόμα τους. Λέει όμως αυτός ο τύπος, ο οποίος έχει γράψει όλο αυτό το βιβλίο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες συμβουλεύει τους νεαρούς να το σκεφτούν πρωτού αποκαλυφθούν. Η μια είναι, όταν ακούτε, λέει, τους γονείς σας συχνά να λένε ομοφοβικά σχόλια. Ας δείτε σε μια οικογένεια που ακούτε τον πατέρα σας, τη μητέρα σας, τα αδέρφια σας να λένε ομοφοβικά σχόλια, να χρησιμοποιούν ρητορική μίσους για τους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Εκεί σκεφτείτε το, να το κάνετε αυτό σε νεαρή ηλικία. Όταν οι γονείς σας έχουν απειλήσει να σας σκοτώσουν αν μάθουν ότι είστε ομοφιλόφιλος. Υπάρχουν δυστυχώς, γίνονται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, ναι. Εάν έχετε βίαιους γονείς και έχουν απειλήσει συγκεκριμένα οι γονείς σας, αν μάθω ότι είσαι από τους άλλους να σε σκοτώσω, μην τους το πείτε. Συγγνώμη που το λέω αυτό έτσι τόσο ανοιχτά, όμως η απειλή για βία δείχνει μεγάλη επικινδυνότητα για βία. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις απειλές για βία. Ναι, και από εκεί θα... καλά θα ήταν, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, να... 1440, ο αριθμός για τη βία στην οικογένεια. Ναι. Όταν εξαρτάσαι οικονομικά από τους γονείς σου και υπάρχει η περίπτωση να σε αποκληρώσουν, αν τους πεις πως είσαι ομοφιλόφιλος. Και αν είσαι σε μια ηλικία που χρειάζεσαι τα χρήματα των γονέων σου για να σπουδάσεις. Αν είσαι σε μια ηλικία στην οποία είσαι στη μέση της ειδικότητας σου, αν είσαι γιατρός, είσαι στο μεταπτυχιακό σου, είσαι σε μια φάση που αν σε αποκληρώσουν θα έχεις μην μιλήσεις. Θα είναι δημιουργόνο, δεν είναι. Όταν νιώθεις τον εαυτό σου ότι θα διαλυθείς ψυχικά αν αυτοί αντιδράσουν αρνητικά. Υπάρχουν στενοί δεσμοί μεταξύ παιδιών και γονέων. Έχουμε μιλήσει για συναισθηματική αιμομιξία πολλές φορές. Έχουμε μιλήσει για ψυχοκοινωνική ανοριμότητα που μπορεί να έχει ένα παιδί λόγω της συναισθηματικά αιμομιχτικής σχέσης που να έχει με τους γονείς του. Αν νιώθετε τον εαυτό σας ότι εγώ δεν αντέχω χωρίς τους γονείς μου, μην το κάνετε. Εγώ θα σας κάνω μια εξομολόγηση τώρα. Τη μέρα που πήγαινα να παντρευτώ, 18 του Αυγούστου το 1996, γνώριζα ότι έκανα λάθος.
Αλλά ο λόγος που προχώρησα, ο πιο βασικός ήταν ότι δεν ήθελα να στενοχωρήσω τους γονείς μου, γιατί σε εκείνη την ηλικία των 21 ετών ήμουνα ψυχοκοινωνικά, ψυχοσυναισθηματικά ανώριμη και δεν θα άντεχα τη ρήξη με τους γονείς μου. Εντάξει. Εγώ πήγα και έκανα κάτι το οποίο είχε πολλές συνέπειες και για μένα και για τα παιδιά μου μετά και μετανιώνω που ήμουν ανώριμη τότε, αλλά μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Αν είσαστε σε εκείνη την κατάσταση που νιώθω ότι αν έρθει ρήξη, δεν θα είμαι εξαπόλυτος και δεν θα μπορώ να αντέξω τον εαυτό μου, περιμένετε για πιο μετά. Αν τον gut instinct σας, τον gut instinct είναι αυτή η φωνούλα που έχουμε μέσα μας του εαυτού μας, σας πληροφορεί ότι δεν είναι καλή ιδέα να το πείτε. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Εντάξει, τώρα μιλάμε για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Εντάξει. Αν θα το πείτε, πρέπει να προετοιμαστείτε να κάνετε ένα worst case σενάριο στο μυαλό σας. Δηλαδή να πείτε ποια είναι η χειρότερη δυνατή περίπτωση που μπορεί να συμβεί. Για να προετοιμαστείτε ψυχικά για αυτό που θα γίνει. Να φροντίσετε να έχετε ένα υποστηρικτικό δίχτυ από φίλους και από ειδικούς αν χρειάζεστε. Δηλαδή πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο, είδες τι λέει το παιδί, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιδί, αγάπη μου, είσαι δικός μου, μου αρέσεις μου πολλά. Γράφει, τώρα που έχω τα δικά μου λεφτά, θα πάω στο ψυχολόγο με δικά μου χρήματα, να πάρω υποστήριξη και θα μιλήσω. Φροντίστε πρωτού μιλήσετε να είστε σίγουροι ότι έχετε 2-3 άτομα να στηριχτείτε και... που είναι πραγματικά φίλοι, έχουν πραγματικά συνέστηση και μπορούν να σας ακούσουν, ώστε ας σας απορρίψουν οι γονείς σας και σας διώξουν από το σπίτι, να έχετε κάπου να μείνετε. Ξαναλέω, ο αριθμός 1440 είναι ο αριθμός άμεσης βοήθειας στην Κύπρο για τα θύματα βίας στην οικογένεια. Μίλησα με το οργάνωση ΣΠΑΒΟ. Έχω κανονίσει 2 του Αυγούστου να πάει μαζί με την Αριστονίκη να επισκεφθούμε εκεί τα γραφεία τους και να γνωριστούμε καλύτερα. Και σε μελλοντικές εκπομπές θα καλέσουμε λειτουργούς να μιλήσουμε για αυτό το αξιόλογο και σημαντικό έργο που κάνει το 1440 και λέει το τελευταίο που λέει ο Dr. De La Saya, λέει αποφάσισε πως θα είσαι ok ό,τι και ας συμβεί. Γιατί when you come out, όταν αποκαλυφθείς, τότε πατάς το πρώτο σκαλοπάτι για την ενηλικίωση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, Θέκλα και Νικόλα, σε όλα αυτά που γράφει εδώ ο γιατρός, είναι το εξής, ότι καλά τα λέει. Αλλά σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα που θα υπάρξει, το οποίο μπορεί να είναι 2, 5, 10 χρόνια μέχρι να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος, στους γονείς κλπ. Εμένα αυτό μου λέει ότι το συγκεκριμένο άτομο θα υποφέρει εσωτερικά. Θα δίνει ένα συνεχόμενο αγώνα, ένα καθημερινό αγώνα, για το πώς θα φαίνεται στους γονείς, για το πώς θα φαίνεται στο σπίτι, για το πώς θα φαίνεται σε συνευρές με συγγενικά πρόσωπα κλπ. Άρα, θέλω να σου πω, είναι λίγο δώρο-άδωρο όλο αυτό, θεωρώ. Μπορεί να κάνω και λάθος, εσύ τι λες? Νομίζω ότι είναι αυτό που έτσι, λίγο το είπε και η Θεκλά, ότι παίζει ρόλο και η σχέση σου με τους γονείς σου που έχεις. Δηλαδή, προσωπικά είχα πάντα στενή σχέση με τους γονείς μου, ήξεραν πάντα τι έκανα τέλος πάντων. Οπότε ήταν πολύ σημαντική για μένα η σχέση μου με τους γονείς μου, δηλαδή το coming out μου στους γονείς μου. Ξέρω άλλα άτομα που είχαν μια. Είτε διότι οι γονείς τους ήταν πολύ μεγάλοι και αυτοί ήταν οι νεαροί, ας πούμε, το πέμπτο παιδί, ξέρω εγώ, δεν είχαν τόση στενή σχέση με τους γονείς τους. Ενώ είχαν, δεν τους σέβονταν μεν, αλλά δεν είχαν τώρα στενή σχέση όπως είχε, ας πούμε, το πρώτο παιδί. Οπότε εκεί, εντάξει, ξέρω περιπτώσεις που, εντάξει, απλώς έφυγαν από την Κύπρο, δουλεύουν στο εξωτερικό, επισκέπτονται την Κύπρο τους γονείς τους, οι γονείς τους δεν ξέρουν τι κάνει, οπουδήποτε. Ναι, δουλεύει στον τάδε χώρα, κάνει αυτό το πράγμα, μέχρι εκεί, εγώ είμαι happy, φτάνει να είσαι ευτυχισμένο. Είναι ένας καλός τρόπος η φύγη, πιστεύεις? Η φυγή, το ταξίδι πιστεύω ότι είναι πολύ καλό για οποιοδήποτε γενικά. Δηλαδή, ζούμε σε ένα νησί το οποίο είμαστε λίγο έτσι απεγκλωβισμένοι εδώ πέρα και χρειαζόμαστε όλοι, έστω και με τη δουλειά μας και με την κουλτούρα γενικά, τις τέχνες κλπ, να βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό κλπ. Όσον αφορά το coming out και την...
το να μπορείς να νιώθεις πιο καλά με τον εαυτό σου με διάφορα θέματα κοινωνικά που έχουμε, νομίζω πάλι αξίζει να δεις σε μια άλλη κουλτούρα πιο προοδευτική, έστω ευρωπαϊκή, διότι υπάρχουν και μη ευρωπαϊκές χώρες. Νικόλα, πες μας λίγο αυτό μας έλεγες πρωτού ξεκινήσει η εκπομπή για την εμπειρία σου στην Ισπανία πρόσφατα. Είχες πάει για το Pride εκεί. Ναι, ήμουν καλεσμένος από την επαρχιακή διοίκηση της Μαδρίτης και των δήμαρχων της Μαδρίτης, όπως και τους αυτούς που είναι τέλος πάντων διαχειρίζονται τα διάφορα θέματα, υπηρεσίες κλπ. Που προσφέρεται στην LGBT, στην ΛΟΑΤΗ κοινότητα. Mm-hmm. Οπότε για περιστατικά, για αυτά, με τους νόμους, όλα τα θέματα τέλος πάντων. Και ήταν επίσης μια σε συνδυασμό με την Κυπριακή Πρεσβεία, την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ισπανία και την υποστήριξη της κυπριακής κυβέρνησης. Mm-hmm. Και ήταν και η Ελένη Φουρέιρα καλεσμένη να κάνει συναυλία εκεί, με την οποία δεν ξέρω αν δεν το έχουμε ανακοινώσει επίσημα, αλλά έχει δεχθεί να γίνει πρέσβηδά μας για ένα πρόγραμμα HOMBAT που είναι κατά πολέμηση ομοφοβίας και τρανσφοβίας στα σχολεία και τα παιδιά. Πολύ ευχαριστώ. Είναι πολύ ευχάριστο και είναι, διότι και η ίδια έχει τρώει το bullying τέλος πάντων. Το έχει δεχθεί λόγω της καταγωγής. Ακριβώς, της, ναι. Και τι άσχημο πράγμα που είναι, δηλαδή είναι ένα παράδειγμα αυτό για να συνειδητοποιήσουμε πόσο άδικο πράγμα είναι. Μιλούμε για μια κοπέλα που έχει εξαιρετική φωνή και είναι performer πάνω στη σκηνή, η οποία πήρε τη δεύτερη θέση στη Eurovision παρού λίγο να έρθει πρώτη, εντάξει, η οποία δέχθηκε τόσο bullying γιατί έχει αλβανική καταγωγή. Ναι. Που είναι κάτι το οποίο δεν το επέλεξε. Μπράβο της κοπέλας που έμαθε ελληνικά, μπράβο της που εκπροσώπησε και την Κύπρο και την Ελλάδα τόσο επάξια και πάλι δέχθηκε bullying. Ναι, και τώρα πες μου τι με ενδιαφέρει αν είναι Αλβανίδα, αν είναι από τη Βουλγαρία. Τι μας ενδιαφέρει αυτό, γιατί είναι αυτό το θέμα. Γιατί είμαστε ένας πολύ κομπλεξικός λαός που δεν μπορούμε να δούμε. Ναι. Τον καλύτερό μας ή τον καλύτερό μας. Εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, αυτό είναι έτσι πάρα πολύ ξεκάθαρο για το τι σημαίνει εκφοβισμός, κοινωνικό bullying. Ναι. Βλέπω κάποιον άνθρωπο που ξεχωρίζει. Με ρωτούσε ένα παιδί που στείλε μήνυμα, λέει, γιατί συνήθως οι γκέι άνθρωποι είναι πιο ευγενικοί. Του λέω, ίσως επειδή έχουν πιο ανεπτυγμένη θηλυκή τους πλευρά οι γκέι άνδρες. Ξέρεις, η λέξη γκέι βγήκε από τα αγγλικά που σημαίνει εύθυμος, ευτυχισμένος, χαρούμενος. Έτσι για να μιλήσουμε και λίγο επιστημονικά, δεν υπάρχουν ορμονικές διαφορές μεταξύ στους γκέι άνδρες και στους straight άνδρες. Έχουν και προγεστερόνη και τεστοστερόνη και οι δύο, έχουν και θηλυκές ορμόνες και οι δύο. Απλώς είναι θέμα ψυχολογικό ίσως αυτό, ότι αποδέχεται κάποιος τη θηλυκή του φύση περισσότερο. Όλοι οι άνδρες και όλες οι γυναίκες είναι καλά να αποδεχθούμε και το άλλο μας κομμάτι. Δηλαδή οι γυναίκες να αποδεχθούμε την ανδρική μας φύση, να γίνουμε πιο δυναμικές, πιο επιβιωτικές, πιο γενναίες, πιο θαραλές και οι άνδρες να γίνουν πιο εκφραστικοί τη θηλυκή τους πλευρά. Ναι, και είναι δυστυχώς οι κοινωνικές νόρμες ας πούμε, που μας καταπιέζουν να είμαστε σε αυτό το κλουβί που εμείς, ο άντρας πρέπει να κάνει αυτό, η γυναίκα πρέπει να κάνει αυτό. Έτσι είναι το μοτίβο το άλλο. Ναι, αλλά να σας πω, το βλέπω πολύ με την νεολαία πλέον ας πούμε, ότι ανοίγεται, εκφράζεται ασχέτως ας πούμε, δηλαδή και κάποτε αυτοί όλοι, ξέρω εγώ, τα κορίτσια φοράνε ροζ, τα αγόρια φοράνε μπλε, ας πούμε, αυτά έχουν γίνει πλέον, δεν σημαίνει τίποτα πλέον, ναι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό να βλέπεις ότι οι πιο νέοι όντως, ας πούμε, αυτά τα θέματα δεν τα σκέφτονται καν. Mm-hmm. Δεν τα σκεφτούνται καν. Δηλαδή πάνε έτσι με την. Τα έχουν παραμερίσει. Τα έχουν παραμερίσει. Επικρατεί μάλλον περισσότερη ειλικρίνεια και διάθεση για. Ειλικρίνεια, ναι. Που πάλι ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία στην οποία θεωρώ ότι ο σεβασμός είναι το πιο. Εκεί αρχίζουν όλα για μένα. Τι δικαίωμα έχω εγώ να κατακρίνω κάποιον ο οποίος τέλος πάντων ζει μια, θέλω να πω, χριστιανική ζωή, συντηρητική ζωή με την οποία εγώ μπορεί να μην ταυτίζομαι, αλλά τι δικαίωμα έχω να τον κατακρίνω και να μην μ' αρέσει και να μην συμφωνώ, απλώς δεν λέω τίποτα.
Έχει την άποψή σου, αλλά παραμένει σιωπηλό. Δεν χρειάζεται. Μα τι σχέση έχει μαζί μου και γιατί να με. Πώς επηρεάζει εμένα. Πώς επηρεάζει εμένα αυτό το άτομο. Ακριβώς. Οπότε το ίδιο νιώθω έτσι. Έχετε ένα ερώτημα από έναν τηλεθεατή, το οποίο είναι άσχετο, θα το απαντήσω όμως τα γρήγορα. Λέει, μπορεί κάποιος να ελκύεται παράλληλα και από τους άνδρες και από τις γυναίκες. Υπάρχει ο σεξουαλικός προσανατολισμός της αμφιφιλοφιλίας, υπάρχει, είναι κατηγοριοποίηση. Όμως, οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, οι σεξουαλικές μελέτες, έχουν αποδείξει, τα ευρήματα τους δείχνουν ότι ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων που δηλώνουν αμφιφιλόφιλοι και που ζουν αμφιφιλοφιλικά είναι όντως αμφιφιλόφιλοι. Εντάξει, τις ξέρεις και εσύ Κώστα, φανταζούμε, Νικόλα, ναι, τις ξέρεις και εσύ. Δηλαδή, η συγκεκριμένη μελέτη που, στην οποία αναφέρομαι, είχαν πάρει ένα μεγάλο δείγμα ανθρώπων οι οποίοι δήλωναν αμφιφιλοφιλοί, δηλαδή ελκύονται εξίσου και από τους άνδρες και από τις γυναίκες, και τους έκαναν μετρήσεις με ηλεκτρόδια στο κεφάλι, δείχνοντας τους σκηνές που είτε ήταν άνδρες με άνδρες ή γυναίκες με γυναίκες, αναλόγως, και βρήκαν ότι ένα 4% εκείνης της ομάδας που ζούσαν ως αμφιφιλόφιλοι όντως ελκύονταν και από τα δύο φύλλα και το άλλο 96% ελκύονται μόνο από το ίδιο φύλλο. Εντάξει. Ναι, ναι. Η αμφιφιλοφιλία πολλές φορές είναι μια στάση ζωής που μπορεί, λέω πολλές φορές που μπορεί να παρατηρηθεί σε ανθρώπους που ακόμη δεν έχουν αποκαλυφθεί στον εαυτό τους και στην οικογένεια τους. Χωρίς να σημαίνει ότι είπα, υπάρχει ένα 4% μέσα. Ναι. Εγώ ήμουν κάποτε μέσα σε αυτό το 90%. Δηλαδή, μέχρι, ακριβώς μέχρι να αντιληφθώ και εγώ, δηλαδή, είναι και για το coming out, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, να πραγματικά να μελετήσεις τον εαυτό σου, πώς νιώθεις, γιατί νιώθεις έτσι για διάφορα πράγματα, να μιλήσεις με άλλα άτομα. Πριν να κάνεις είτε coming out στους γονείς σου είτε στους φίλους σου, σίγουρα εντάξει, σαν οργάνωση έχουμε τις πολυχρώμες συναντήσεις μια φορά το μήνα στα αγγλικά και στα ελληνικά, που θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα στήριξης, αλληλοστήριξης. Ομάδα στήριξης, βασικά, όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί. Έχετε και ψυχολόγο εκεί, δεν είναι. Ναι, ο οποίος είναι συντονιστής. Ναι. Τώρα, εκεί πέρα μπορεί να αναπτυχθούν διάφορα θέματα που απασχολούν τον καθένα και συντονίζει ο ψυχολόγος. Από εκεί και πέρα, εάν το παιδί... Ο παιδί έφηβος γονέας μπορεί να είναι, θέλει περισσότερη στήριξη, θα παραπεμπεί. Ναι. Νικόλα μου, πρέπει να πάμε για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Πάμε. Ωραία. Μ' αρέσει αυτή η εκπομπή, είναι ωραία. Λοιπόν, επανήλθαμε από τις διαφημίσεις και να δώσουμε το λόγο στο καλεσμένο μας, τον Νικόλα. Απλώς, που με ρωτήσαν η Θέκλα... Να μας μιλήσεις για την εμπειρία σου στη Μαδρίτη. Γιατί όταν διαβάζαμε την επιστολή, λέει ο Νικόλας, καταλαβαίνω αυτό το παιδί, έχω ζήσει και εγώ 2 χρόνια στην Αθήνα και πρόσφατα που ήμουν στη Μαδρίτη νιώθεις άλλη ελευθερία. Ναι, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι όσοι ταξιδεύουν αντιλαμβάνονται άλλες κοινωνίες, ελπίζω τουλάχιστον να αντιλαμβάνονται άλλες. Εξαρτάται με ποιο τρόπο ταξιδεύει κανείς. Εξαρτάται με ποιο τρόπο ταξιδεύεις. Ελπίζω να παίρνεις κάτι και να το φέρνεις πίσω στην Κύπρο. Πάντως, ο καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψουν, ειδικά είναι οι άνθρωποι για να μάθουν πράγματα, είναι να μην πάνε με οργανωμένη εκδρομή, να πάνε από σίγουρα. Μόνοι τους, να μελετήσουν από πριν να πάνε τον τόπο που θα πάνε, να βρουν πού θα ήθελαν να πάνε να μείνουν. Να φάνε εκεί που τρώνε ντόπκι, να πάνε να μείνουν εκεί που μένουν ντόπκι, δεν έχεις μια αυθεντική εμπειρία της χώρας που επισκέφτεσαι. Ναι, σίγουρα. Και μπορώ να πω ότι τα μεγάλα music festivals που γίνονται στην Ευρώπη είναι ακόμη καλύτερα. Δηλαδή εκεί θα δεις από όλο τον κόσμο άτομα που μπαίνουν στο στήριο. Ναι, και μουσική και είναι άλλο το. Anyway. Ναι, απλώς ήθελα αυτό με την Ισπανία που με κάλεσαν εκεί να παρευρεθώ και μου έκανε. Εγώ προσωπικά δεν είχα παρευρεθεί, δηλαδή δεν έχω ταξιδέψει ποτέ μου να πάω συγκεκριμένα για άλλο Pride σε άλλη χώρα. Mm-hmm.
Δεν έτυχε. Δεν έτυχε, δηλαδή αν είμαι εκεί και τυχαίνει να είναι το Pride, okay, θα πάω. Δεν μου έτυχε να πάω συγκεκριμένα. Και λέω, okay, θα πάω, δηλαδή ήταν και η Ελένη, και τέλος πάντων με κάλεσαν επίσημα και αυτά, και λέω, okay, θα δεχθώ, θα πάω. Μιλάμε 3,5 εκατομμύρια πληθυσμό η Μαδρίτη. Ρώτησα τους αριθμούς που είχαν φέτος. Μου είπαν 3,3 εκατομμύρια. Όλη η πόλη. Η πορεία. Ο κόσμος παρευρέθηκε στο κέντρο της Μαδρίτης για να υποστηρίξει την ελευθερία έκφρασης και τα ίσα δικαιώματα, και συγκεκριμένα και στη Μαδρίτη μιλούσαν για τα τρανς δικαιώματα, που, για τα οποία προσπαθούμε και εμείς να πιστεύουμε θα περάσουμε το νομοσχέδιο το Σεπτέμβριο. Μιλούμε για... ενώ και εγώ ένιωθα ότι είμαι πολύ άνετος, είμαι... δηλαδή δεν έχω θέματα με την έκφραση μου κλπ. Αντιλήφθηκα πόσο ζω σε μια κοινωνία που όντως υπάρχει αυτή η καταπίεση στην ελευθερία έκφρασης. Και όχι μόνο για μένα σαν γκέι άτομο, αλλά και για γενικά η κοινωνία νιώθω ότι είναι καταπιεσμένη και όλοι προσπαθούν να ξεφύγουν ή να φύγουν για να ξεφύγουν. Mm-hmm. Οπότε ξαφνικά βλέπω 3 εκατομμύρια άτομα να υποστηρίζουν, δηλαδή straight άντρες, φοιτητές με τις φιλενάδες τους, τυλιγμένοι με τη σημαία τη Rainbow, κάθε ηλικία, κυρίες άνω των 70 που ήρθαν με τις φίλες τους, με το χέρι να τους κρατάνε. Δηλαδή, έκτροπα, Νικόλα, στη Μαδρίτη. Βάσει του και βάσει της αντίληψης εδώ ότι ναι. Θα σου πω ότι η δική μου την εμπειρία, φέτος ήμουνα στο Pride στην Αθήνα. Έτυχε να είμαι, γιατί έκανα ένα σεμινάριο εκείνη τη μέρα, διέταξα ένα σεμινάριο εκείνη τη μέρα στην Αθήνα και πήγα στο Pride μαζί με το γιο μου, ο οποίος τυχάνει να είναι straight. Εντάξει. Ήμασταν στο Pride, δεν λάβαμε μέρος στην παρέλαση, γιατί δεν προλαβαίναμε μέχρι να τελειώσει το σεμινάριο που δίδασκα, είχε αρχίσει η παρέλαση. Και εκεί πέρα είδα ένα εχθρό, μια γνωστή θεούσα η οποία βγαίνει στα κανάλια, η Λουκά, όπως τη λένε. Μπράβο, ναι. Η οποία έλεγε διάφορες από αυτές που λέει. Συνήθως, εντάξει. Επιστρέφουμε από την Αθήνα και βλέπω στο διαδίκτυο μια συγκεκριμένη φωτογραφία που μου έχουν στείλει μήνυμα κιόλας γι' αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ντυθεί και είχε βάλει κάποιες εικόνες Αγίων πάνω σε ένα φόρεμα. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν ασεβές. Και μου λέγανε, αυτό είναι το Pride της Αθήνας. Σας λέω ειλικρινά, ήμασταν στην πλατεία Συντάγματος δύο ώρες, γιατί ήμουνα με τον φίλο μου, τον Σοφοκλή, τον Χάνο, τον γνωρίζεις, τον ψυχολόγο από την Αθήνα, με τον οποίο συνεργαζόμαστε κιόλας. Και ήμασταν εκεί πέρα δύο ώρες. Δεν τον είχα δει αυτόν τον τύπο, προφανώς είχε πάει στην πορεία. Ήταν κάποιος ο οποίος ήταν ένας που ξεχώριζε. Όπως ξεχώριζε η Λουκά από τους υπόλοιπους, ξεχώριζε και αυτός. Και έβαζαν αυτή τη φωτογραφία, την έβαλαν παντού σε όλα τα sites και έλεγαν αυτά είναι τα έκτροπα, αυτά είναι... Και τους έγραφα εγώ από κάτω. Ήμουν εκεί και δεν έτυχε να το δω, είδα τη Λουκά. Εμένα ως straight γυναίκα, η Λουκά δεν με εκφράζει. Εσάς σας εκφράζει? Γιατί να θεωρείτε ότι αν κάποιος κάνει κάτι ακραίο, αυτός εκφράζει και την LGBTI κοινότητα? Σωστό. Εγώ έτσι το βλέπω, Νικόλα. Όχι, σωστό. Ας μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Ναι, γι' αυτό σου είπα. Δηλαδή, ακραίες συμπεριφορές, ή για παράδειγμα. Ακραίες συμπεριφορές υπάρχουν. Τώρα, ας πει στο συγκεκριμένο το Pride, υπήρχε και μια ομάδα που ήταν υπέρ της, του γυμνισμού. Εντάξει. Και παιδιά υπήρχαν και γέροι υπήρχαν και. Δηλαδή, και επειδή τα πρόσεχα αυτά και έβλεπα, ας πούμε, τα παιδιά που εντάξει, τους βλέπανε, ok, next, δηλαδή δεν αυτό ότι θα επηρεαστούν τα παιδιά και πώς θα το πούμε στα παιδιά και ξέρω εγώ, δεν είναι η δική μας φόβη και τα δικά μας κομμάτια. Το παιδί αυτό που θα δει, αν μη τι άλλο, το αφήνεις να δει μια εναλλακτική, μια ζωή άλλων ατόμων, ας πούμε, που ζουν μια εναλλακτική του παραδοσιακού τρόπου ζωής, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν θα τον επηρεάσει να γίνει ομοφυλόφιλος. Είναι θέμα έλξης. Νικόλα. Είναι θέμα έλξης. Για να μην, επειδή ο κόσμος θέλει να σε ακούσει και λέει, μην μιλάς εσύ, να μιλήσει ο καλεσμένος σου. Εγώ το έχω πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Ο γιος μου έχει μεγαλώσει με γκέι ανθρώπους, συνειδητά το έχω επιλέξει. Και είναι straight.
Ναι. Αν είχε έναν επηρεαστή να γενική, θα ήταν ο γιος μου. Έρχεται τώρα μια φίλη. Λέει: κυρία Θεκλα, γεια σας. Βλέπω την εκπομπή σας ζωντανά από την Αγγλία μέσω διαδικτύου. Γεια σου, αγάπη μου. Αποφυτώ από το τμήμα της ψυχολογίας φέτος του University of Essex. Έκανε ένα μάθημα φέτος που λεγόταν Human Sexuality, όπου μιλούσαμε για πολλά θέματα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και για την ομοφιλοφιλία. Ο καθηγητής μου είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει και δημοσιεύει και την έρευνα του και στο δημοσίευσε την έρευνα του σε επιστημονικά περιοδικά και προσφάτως τον έχει καλύψει και τον BBC. Θέλω να σας πω ότι οι τελευταίες έρευνες λένε πως ο διάμεσος πυρήνας του πρόσθετου υποθαλάμου, που είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση των ανδρογόνων και της σεξουαλικής συμπεριφοράς, είναι μικρότερος στους γκέι άνδρες σε σχέση με τους straight και παρομοίως με αυτό στις ετεροφιλόφιλες γυναίκες. Αυτό δείχνει ότι είναι νευροανατομικό το να είσαι γκέι. Συγγνώμη για τα Greek Slavic. Και εγώ σ' αγαπώ, αγάπη μου. Είναι μια από τις μελέτες τις καινούργιες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα. Είσαι πολύ τυχερή που σπουδάζεις ψυχολογία στο Essex για αυτόν τον καθηγητή. Μπράβο, σε ευχαριστώ. Με αφορμή τώρα που μιλάει για το πανεπιστήμιο κλπ. Και ρωτάω και τον Νικόλα, η παιδεία, το σχολείο, σε όλο αυτό πού βρίσκονται? Σε έπιαζαν τα γέλια. Και θέλω να ρωτήσω πολύ απλά. Η πρώτη ερώτηση που μου προκύπτει στο μυαλό είναι, θα μπορούσαν να υπάρχουν μαθήματα τα οποία θα μιλούσαν για την ομοφοβία, για την ομοφιλοφιλία, για τη σεξουαλικότητα, για το οτιδήποτε τέλος πάντων. Και ποιος θα διδάσκει? Εκπαιδευμένοι καθηγητές και δάσκαλοι. Ναι. Αυτό με πρόλαβες. Mm. Βασικά είχαμε μιλήσει για ένα πρόγραμμα στις αρχές του Pride που κάναμε τη δημοσιογραφική διάσκεψη. Αναφέραμε ένα project το οποίο είναι τώρα προχωρά. Έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις. Είναι αυτό που σας λέω που είναι η πρέσβηδα του project, η Ρένι Φουρέιρα. Mm-hmm, mm-hmm. Και έχει να κάνει με το combating, την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία. Εκεί θα πάει για τα επόμενα 2 χρόνια αυτό. Θα γίνουν, θα καταρτιστούν εκπαιδευτικοί, δηλαδή έχουν σταλεί 2 εκπαιδευτικοί στο Άμστερνταμ και έχουν επιστρέψει, οι οποίοι θα κάνουν training σε ακόμη 50, αυτοί οι 50 θα κάνουν σε ακόμη 100 και πάει έτσι. Και θα εκπαιδευτούν γύρω στους 2.000 εκπαιδευτικοί καθηγητές, mm-hmm. 1.200 γονείς, και μιλάμε τώρα γονείς ανεξαρτήτως αν είναι το παιδί σου ΛΟΑΤΗ ή όχι, mm-hmm. Και φοιτητές, γύρω στις 500 φοιτητές. Και αυτό θα πάρει, όπως σας είπα, ακόμη περίπου 2 χρόνια. Και γίνεται σε συνεργασία με την Λιθουανία, Ολλανδία και Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι, εντάξει, το γενικό πλαίσιο. Το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί, ναι. Αυτό είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικό και πολύ καλό σημαντικό βήμα. Ναι, και μιλούμε με την υποστήριξη της κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου της Ευρώπης, τα υπουργεία, mm-hmm. τα υπουργεία που εμπλέκονται μέσα στο ΔΕΗ εργασίας, δικαιοσύνης και παιδείας, που εμπλέκονται και μέσα στα θέματα, δηλαδή του bullying στα σχολεία, αν γίνει κάτι, ξέρω ποιον παίρνεις και αυτά. Έχουν έρθει σε εμάς να ζητήσουν συμβουλές, okay. του πώς μπορούν να γίνει μια γενική εθνική στρατηγική για τη βία στα σχολεία. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο, ας πούμε, έχει προχωρήσει πολύ δρόμο ο αγώνας της ΑΞΕΠ. Θυμάμαι το 10, το 11, όταν προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τους αξιωματούχους και δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Μπράβο, πάει καλά η προσπάθεια. Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει υποστήριξη, δηλαδή, από τον κόσμο, βοήθεια εθελοντική από διάφορους, και εμείς ως εθελοντές στην οργάνωση, δηλαδή να απόκειται. Εντάξει, ό,τι μπορούμε και εμείς να κάνουμε, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και τόσο ενδιαφέρον για ανάμειξη, υπάρχει τόση ανάγκη για βοήθεια, η οποία αυτή κατά ανάγκη η βοήθεια που χρειάζεται δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Όλα τα περιστατικά βίας που δεχόμαστε, δηλαδή από τηλεφωνικός είτε από το inbox στο Facebook κλπ, δεν βγαίνουν προς τα έξω, και είναι αυτό που γι' αυτό και ανάφερα τη Μαδρίτη όσον αφορά τον κόσμο πώς αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Με λυπεί πραγματικά το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς, είτε είμαι
μιλώ για θρησκευτική τρόπο, είτε είμαι πιο συντηρητικός, είτε μεγάλωσα με τον Α ή τον Β τρόπο. Το γεγονός ότι νιώθω ότι έχω το δικαίωμα να επιβάλλω κάποιο άλλο ή να κριτικάρω κάποιον άλλο με τέτοιο μίσος. Sense of entitlement, αίσθηση της κυριότητας. Αυτό με λυπεί και μου κάνει εντύπωση ότι έχουν και απαίτηση κάποια από αυτά. Βεβαίως. Διότι πραγματικά Νικόλα μου ζει στην βλέπω Κύπρο. Μια μιζέρια σε πολλήν κόσμο. Πες τα. Και πάω εκεί στη Μαδρίτη και βλέπω ανεξαρτήτως χρώματος αυτά, όλο αυτόν τον κόσμο. Νικόλα μου, δεν είναι τυχαία που ο Αλμοδοβάρ έβγαλε εκείνες τις υπέροχες ταινίες τότε που τις έβγαλε, όταν είμαστε φοιτητές. Δηλαδή, μιλάμε τώρα πριν 25 χρόνια πριν, ο Πέδρο Αλμοδοβάρ έβγαζε κάτι υπέροχες και βγάζει ακόμη πολύχρωμες ταινίες, οι οποίες δείχνουν, αντανακλούν μια κοινωνία πολύ πιο ελεύθερη και χαρούμενη από τη δική μας. Γιατί όντως, όταν είσαι καταπιεσμένος, μιζεριάζεις, είσαι δυστυχής και θέλεις να είναι κι άλλοι δυστυχείς. Θέλεις να κόψουν κι άλλοι την ουρά τους. Καταπίεσες εσύ τον εαυτό σου, καταπίεσες εσύ τις επιθυμίες σου, ζεις στερημένα, ζηλεύεις τους άλλους που φαίνονται χαρούμενοι και θες και αυτούς να τους κάνεις επιμένους. Αλλά πιστεύω ότι έτσι, αν θέλετε, πιστεύω ότι αυτή η καταπίεση συσχετίζεται και με την γενικότερα με την κοινωνική κατάσταση, δηλαδή τα θέματα που έχουμε ως κοινωνία, ως πολιτική και αυτά. Ναι, αυτό, γι' αυτό το θέμα θα κάνουμε εκπομπή την ερχόμενη Παρασκευή, Νικόλα. Κάποιου, δηλαδή, εκεί συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Και δεν έχουμε μάθει how to demand our rights. Ενώ δεν έχουμε μάθει πώς να πετούμε τα δικαιώματα μας, βεβαίως. Εντάξει, ο τελευταίος πόλεμος που είχα στην Ισπανία ήταν ο Εμφύλιος, ο οποίος ήταν πόσα χρόνια πριν, είμαστε το 1974, είναι πολύ πρόσφατο. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, θέλουμε να δείξουμε ένα βίντεο όπου είναι η μαμά του Κώστα, του πρώην Προέδρου της ΑΞΕΠ. Και πριν πάμε σε εκείνο το βίντεο, διαβάζω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Μου έστειλε ένα παιδί από το εξωτερικό και λέει θα ήθελα να μιλήσετε για το πώς παρουσιάζονται οι ομοφυλόφιλοι στην τηλεόραση, σειρές και ταινίες στην Κύπρο. Πιστεύω ότι δίνουν λάθος παραδείγματα και λόγους για πειράγματα και μίσος και βάζουν και παρουσιάζουν πάντα αυτούς τους ανθρώπους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, άσχετα με το αν είναι έτσι ή όχι, σαν να υπάρχει μόνο ένας τύπος ομοφυλοφίλων. Αυτό ναι. Έχεις δίκιο. Αυτό είναι μία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι μια στοχοποίηση. Δηλαδή παρουσιάζονται σε κάποιες σειρές, σε κάποιες ταινίες, όσο ο αλαφρός, αυτός που δεν έχει σοβαρότητα, αυτός που δεν, είναι, δεν τα έχει 400. Νομίζω, χωρίς να θέλω να κατακρίνω το Ισιράνι, νομίζω το καλύτερο παράδειγμα ήταν η Αίγια Φούξια, ας πούμε, που ήταν το περίγελον. Αλλά με αυτό ήταν εντάξει ο συντηρητικός ο κόσμος, ότι αυτό το άτομο, εφόσον είναι λίγο έτσι μασκότ, είναι οκ. Ναι, είναι οκ. Μετά που έγινε, ήταν η άλλη σειρά που ήταν το Μπρούσκο, ποιον ήταν που ήταν πιο σοβαρή, έδειξε δύο νέους να φιλιούνται, εκεί έπαθε αυτόν η κοινωνία. Πάθε ένα μόγκο την Κυπριακή. Οπότε, νομίζω έχει θέματα η κοινωνία με τον, έχουμε πάρα πολύ καταπίεση και αυτό το... Το να μην στην θέλω καταιγίδα, άλλος να είναι ευτυχισμένος. Ο σκηνοθέτης μας έγινε αυτό στην καταιγίδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο για το πώς μιλά η μαμά του Κώστα του Γαβριλίδη για την αποκάλυψη που της έκανε ο Κώστας. Αν έχεις ένα παιδί ΛΟΑΤΙ, πρώτα απ' όλα πρέπει να το πλησιάσεις, να μιλήσεις μαζί του, γιατί είναι φυσικό ότι θα έχει από πολλά χρόνια μέσα του την ιδέα ότι είναι λίγο διαφορετικό το παιδί, αλλά δεν μπορεί να το εξωτερικεύσει γιατί είναι μικρός. Σιγά σιγά που μεγαλώνουν το μαθαίνουν και καταλαβαίνουν τη διαφορετικότητα. Οπότε πρέπει να το αγκαλιάσεις, αλλά ιδίως πρέπει σαν γονιός εσύ ο ίδιος που δεν ξέρεις πολλά πράγματα. Γι' αυτό ή να διαβάσεις ή να προσπαθήσεις να βρεις άλλους γονιούς που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ανήκω στην ομάδα των γονιών και ο λόγος και έγινα μέλος επειδή το παιδί μου ήταν ΛΟΑΤΙ. Το παιδί μου είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, πολύ κοινωνικός και του αρέσει να βοηθάει τους πάντες. Ήταν περίπου 34 χρονών όταν το έμαθα, από τον ίδιο. Όχι, δεν ένιωσα ντροπή όταν το έμαθα, ιδίως ένιωσα μια υπερηφάνεια γιατί
Τον άκουσα που μπόρεσε και μίλησε στην τηλεόραση και μπροστά σε τόσο κόσμο. Η σχέση μου δεν άλλαξε καθόλου. Τουναντίον, η πρώτη κουβέντα που του είχα πει είναι ότι έπρεπε να μου το είχε πει από καιρό αυτό το πράγμα. Και μου είπε και εκείνος ότι είναι ωραία, θα το πω και στους άλλους μου φίλους την απάντηση που μου έχεις δώσει. Το πιο δύσκολο είναι ότι ο πατέρας του έπαθε μια μεγάλη κατάθλιψη, αλλά σιγά σιγά νομίζω το έχει, ας πούμε, το έχει αρχίσει και το υπερβαίνει. Στην ομάδα των γονιών έρχονται όσοι γονείς θέλουν ή συνήθως τα παιδιά τους τα παρακινούν να έρθουν στην ομάδα μας. Οπότε συζητάμε μαζί τους και σιγά σιγά το πρόβλημά τους το ακούνε ότι έχουν και άλλοι το ίδιο πρόβλημα και κάπως απαλύνεται αν πούμε ότι έχουν έναν πόνο. Σε άλλους γονείς που υποψιάζονται για τα παιδιά τους θα ήθελα να πω να τα αγκαλιάσουν με αγάπη, να μιλήσουν μαζί τους και σιγά σιγά θα καταλάβουν ότι δεν έχουν καμία διαφορετικότητα από τα άλλα παιδιά. Εδώ είναι τα τηλέφωνα, είδατε στο τέλος του και βίντεο το και το email που μπορεί κάποιος γονιός, αν θέλει, να επικοινωνήσει ή ακόμη και ένα άτομο που είναι στην LGBTI κοινότητα. Πολύ σύντομα, μέχρι να βγάλουμε μια γραμμή που έχουμε. Γεια σας, κυρία Θέκλα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το γεγονός ότι η πιο ωραία μέρα της ζωής μου, η μέρα που ένιωσα την αποδοχή και ότι ανήκω κάπου, ήταν η μέρα του πρώτου μου Pride στις 3 Ιουνίου 2018. Είμαι 27 ετών και πριν από περίπου ένα χρόνο, είναι κοπέλα που γράφει, έκανα coming out ως λεσβία αρχικά στη μητέρα μου. Έχω την τύχη να έχω μια καταπληκτική μητέρα που βίωσε πολύ άσχημα πράγματα από πολύ μικρή ηλικία και με μεγάλωσε μόνη της με πάρα πολλές δυσκολίες. Η μητέρα μου πάντα ήταν υπέρ των δικαιωμάτων της LGBTI κοινότητας όπως και εγώ. Αλλά και πάλι δεν ήξερα πώς θα αντιδρούσε σε αυτή την εξομολόγησή μου. Είχα λίγο το φόβο μέσα μου ότι ίσως ένιωθε απογοητευμένη για μένα. Αλλά αυτό που έγινε ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορεί σε ένα άτομο της LGBTI κοινότητας. Η μάμα μου με αγκάλιασε και μου είπε πως πάντα θα με στηρίζει και δεν αλλάζει τίποτα. Θα με αγαπά το ίδιο όπως και πριν και πώς νιώθει περίπου. Περήφανη για εμένα που είχα το θάρρος και τη δύναμη να της μιλήσω. Ευτυχώς τα άτομα που επέλεξαν να μιλήσω για μένα είχαν παρόμοια αντίδραση αποδοχής, στήριξης και αγάπης. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να βίωναν το ίδιο. Δυστυχώς έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που με έκαναν να κλάψω. Πολλοί με το ότι εκεί έξω υπάρχουν γονείς που δεν στηρίζουν τα παιδιά τους και δεν τα προστατεύουν. Οπότε θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη μητέρα μου που μου έδειξε την αληθινή μητρική αγάπη. Σας παραθέτω πιο κάτω κάτι που έγραψα πριν μερικές εβδομάδες. Από μικρή θυμάμαι τον εαυτό μου να προσπαθεί να υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προσπαθεί να αντιωθεί στο ρατσισμό κάποιων ανθρώπων. Ίσως είναι ο τρόπος που μεγάλωσα, ίσως να είναι και κάτι που έφερα μαζί μου, ποτέ μου δεν υπήρξα ρατσίστρια. Θεωρώ πως όλοι οι άνθρωποι είναι σωστό και πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2018 κάποιοι άνθρωποι να πέφτουν θύματα κακοποίησης είτε σωματικής είτε λεκτικής και ο λόγος να είναι επειδή δεν είναι straight. Το αν είναι ένας άνθρωπος ομοφυλόφιλος, trans, bisexual ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι που αφορά τον ίδιο, είναι η δική του ζωή και όχι η δική σας. Αναφέρομαι σε αυτούς που κάνουν bullying. Η ισότητα ανήκει σε όλους, όχι μόνο στους straight. Όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν χωρίς φόβο, χωρίς να χρειάζεται να κρύβονται, χωρίς να πρέπει να σκέφτονται συνεχώς την κάθε τους κίνηση για να μην πέσουν θύματα σχολιασμού, λεκτικής ή και σωματικής κακοποίησης. Πολλά άτομα σε συζητήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα αναφέρονται στο Χριστό, στη θρησκεία και μιλούν με μίσος. Εύχονται τα χειρότερα. Ο Χριστός δεν δίδαξε το μίσος, δίδαξε αγάπη. Μήπως είναι καιρός, αν την έχετε μέσα στη ψυχή σας τόσο μίσος, να γεμίσετε την ψυχή σας με αγάπη και στοργή, κατανόηση και σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν αυτό όμως σας δυσκολεύει, σκεφτείτε τι θα κάνατε αν το παιδί σας μια μέρα ερχόταν και σας έλεγε ότι δεν είναι straight. Αν πραγματικά το αγαπάτε, θα το αποδεχόσασταν, θα το στηρίζατε, γιατί αυτό κάνει ένας σωστός γονιός που αγαπάει το παιδί του. Οπότε σε τι διαφέρουν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Σε τίποτα. Οπότε δείτε με τα μάτια της αγάπης και όχι τους μίσους και όχι της κακίας. Αυτή είναι μια επιστολή από μια νεαρή κοπέλα που λέει ήταν η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής της 3 Ιουνίου στο Pride φέτος. Λοιπόν, πάμε σε μία τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μία κυρία η οποία θέλει να παραμείνει ανώνυμη και θα βγει με αλλοιωμένη τη φωνή της. Χαίρετε. Γεια σας. Δεν έχω αρκετό χρόνο. Θέλω να πω συγχαρητήρια που μου βγάλετε αυτό το θέμα στην εκπομπή σας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σαν μητέρα να δώσω δύναμη σε οποιαδήποτε μητέρα ζει αυτό που άλλοι το λένε πρόβλημα, άλλοι το λένε περηφάνεια και άλλοι το λένε απλά δόξα στον Θεό που υπάρχουν τα παιδιά μου ακόμα κοντά μου.
να δεχτούν ό,τι ακούσουν από το παιδί τους, γιατί στην τελική κυοφορούσες σε 9 μήνες, έφερες στον κόσμο ένα παιδί, το μεγάλωσες με χίλιες δυο στερήσεις και υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα. Πρέπει να πετάξεις το παιδί σου? Όχι. Μου πήρε πολύ καιρό να το καταλάβω, να το αποδεχτώ, γιατί έλεγα γιατί το δικό μου παιδί. Σίγουρα. Η αλήθεια, γύρισαμε μέχρι από υπνοτιστές, ψυχολόγους, μέχρι που ο ψυχίατρος μου είπε δεν έχει περάσει, she crossed the line. Αυτό μου είπε ο ψυχίατρος. Μακάρι να είναι καλά, είναι trans άτομο. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Και σε εσάς και στο παιδί σας και στα παιδιά όλα. Πολύ συγκινητικό, ε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τι ωραία. Επανήλθαμε από τις διαφημίσεις και πάμε, έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε. Ναι, χαίρετε. Γεια χαίρετε. Σας. Καταρχήν, από το κουράγιο στο παλικάρι, το στην Ελλήνα της Σχολή. Όπως και να είναι, επιστρέψει στην Πανανία πίσω. Μιλάτε λίγο πιο δυνατά, γιατί είναι και αλλοιωμένη φωνή και δεν σας καταλαβαίνουμε. Λέω, καταρχήν, να ευχηθώ κουράγιο στο παλικάρι που έστειλε την Ελλήνα της Σχολή. Όπως και στο αν γίνεται να μην επιστρέψει στην Πανανία πίσω. Ούτε εσείς. Δεν κατάλαβα. Το πρώτο κομμάτι είναι κατάλαβα εδώ. Το δεύτερο κομμάτι που είπατε δεν σας καταλάβαμε. Χίλια συγγνώμη. Λίγο πιο αργά να μιλάτε. Μακάρι να κάνει καριέρα στο εξωτερικό να μην αναγκαστεί να επιστρέψει στην Πανανία, λέω. Στην Πανανία πίσω, εντάξει. Okay. Okay. Εσείς του λέτε να μην επιστρέψει στην Κύπρο, ναι. Anyway, βασικά με τον κύριο πρόεδρο θα ήθελα να μιλήσω. Σας ακούει. Όπως ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι πρόεδροι ομίλων ΛΟΑΤΚΙ στην Κύπρο. Διάφοροι. Πρόεδροι ομίλων. Ναι. Έτυχε και μίλησα με έναν από αυτούς στο Τράιντε. Πολλά καλό παιδί. Από ό,τι κατάλαβα, πώς θα μου είπε, γενικά έχει ταρανές προθέσεις σαν οργάνωση στην Κύπρο, διεκδικείται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μου φανήκατε και λογικός άνθρωπος και επειδή δεν θα σας είστε πάντα πρόεδρος της οργάνωσης. Τι μέτρα θα λάβετε ώστε να μην καταλήξετε σαν παρόμοιες οργανώσεις εξωτερικού? Ώστε να μην καταλήξει σαν παρόμοιες οργανώσεις του εξωτερικού? Ναι. Πώς εννοείτε ότι έχουν καταλήξει οι παρόμοιες οργανώσεις του εξωτερικού? Μπορώ να σας αναφέρω παραδείγματα από τη ΣΥΠΑ και την Ολλανδία, αν θέλετε. Για παράδειγμα, στη ΣΥΠΑ υπάρχουν 12 οργανώσεις ΛΟΑΤ, άμεσα affiliated, συνδεδεμένες με πολιτικά κόμματα, και Liberal και Conservative και Libertarian. Α, εννοείται ότι έχει κομματικοποιηθεί το κομμάτι αυτό της πρωτοβουλίας του εξωτερικού σε κάποιες χώρες? Όχι μόνο αυτό, επειδή χρηματοδοτούν campaigns διαφορών πολιτικών, έχουν μπει στα media σε κανάλια που ήταν παραδοσιακά πιο συντηρητικά, τώρα πλέον βγάζουν έτσι ένα-δύο και σε βάρια για να λένε ότι έχουν. Γενικά βάζει αυτή η αστυνόμευση να προσέχεις να δεις και τι να κάνεις. Εννοείται ότι οι οργανώσεις, οι παρόμοιες οργανώσεις στο εξωτερικό, είπατε για την Ολλανδία και για την Αμερική, ότι έχουν καταλήξει να επιόνια του πολιτικού κομματικού συστήματος. Μάλιστα να το καθοδηγούν επίσης. Καθοδηγούν εκείνοι ή καθοδηγούνται από το σύστημα? Παράλληλα. Πάντως, από την προσωπική μου πείρα, γνωρίζω ότι η ΑΞΕΠΤ στην Κύπρο επικοινωνεί με όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Στέλνει προτάσεις συνεργασίας σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Τα κόμματα τα οποία θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ναι, όχι σε όλα. Σίγουρα όχι σε όλα. Ενώ δεν είσαστε ανοιχτοί για επικοινωνία με όλους? Σίγουρα, εκτός από ένα συγκεκριμένο. Εντάξει. Εκεί δεν είναι. Είναι ακόμα χειρότερα το μεταξύ τα πράγματα. Μιλούμε για αυτά τα ανοιχτικά επίπεδα. Στην Ολλανδία. Χτυπούν, δείχνουν χρυσόσκολες, βρέχουν άτομα,
αρχούν να κάνουν, ας πούμε, μια δήλωση, ας πούμε, ότι δεν συμφωνώ με την γκέι διαφήμιση, που εννοείται δεν είμαι μέλος της οργάνωσης, ούτε συμφωνώ με αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα να χτυπούμε, να βρέχουμε, τέλος πάντων. Έχετε κάτι συγκεκριμένο να ρωτήσει τον Κώστα? Τον Νικόλα. Τον Νικόλα, συγγνώμη. Μάντος ο Κώστας. Είναι ο Νικόλας άνθρωπος. Το είδες που είδα ότι έχει λογικές απόψεις, αλλά δεν θα είναι μια ζωή πρόεδρος της οργάνωσης. Πώς έχει σκοπό να κρατηθεί μια ισορροπία τέλος πάντων και να είναι όντως οργάνωση υπεραστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι ούτε πολιτική παράταξη, ούτε υπεραστής πολιτικής ορθότητας. Εντάξει, σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμη έναν ανώνυμο τηλεθεατή και μετά σχολιάζεις και κάτι περισσότερο, θες, ναι, Νικόλα μου, μετά. Ναι, χαίρετε. Λέτε ότι είναι τεμπούνι στους ομοφιλόφιλους, ναι, και αυτό είναι θέμα. Εγώ από τα 13 μου χρόνο στο σχολείο έχω μπούνινγκ από τους δασκάλους, από τα παιδιά, από ομοφιλόφιλους, γιατί είμαι ορθόδοξος, γιατί θέλω να ζω ορθόδοξα, είμαι εναντίον των εκτρώσεων, είμαι εναντίον, είμαι υπέρ της ορθοδοξίας και να σέβομαι τους μεγάλους και έχω μπούνινγκ από γενικά από τους ομοφιλόφιλους. Τι εννοείς bullying, όταν λες bullying συγκεκριμένο, επίσης το λίγο για να καταλάβουμε, σε κοροϊδεύουν? Δώσ' μας ένα παράδειγμα. Με κοροϊδεύουν, με θεωρούν ότι είμαι, δεν είμαι από αυτούς, ότι είμαι άλλος. Δηλαδή νιώθεις ότι είσαι μειονότητα στο σχολείο σου επειδή είσαι ένα παιδί πιο συντηρητικό και πιο θρήσκο? Ναι, επειδή είμαι ορθόδοξος. Παραπάνω... Αγάπη μου, είμαστε όλοι ορθόδοξοι στην Κύπρο, είμαστε όλοι αυτισμένοι. Εσείς δεν είσαστε ορθόδοξοι, γιατί κάνετε προπαγάνδα σε μικρά μωρά που σας βλέπουν, σε μικρά παιδιά, των παιδαραστών. Είσαστε των λεσβίων και όλα αυτά. Κάνετε προπαγάνδα, δεν είσαστε ορθόδοξοι. Ένα λεπτό να σας ακούσω, γιατί μιλάω σκηνοθέτης του αυτήν. Η Εκκλησία το απαγορεύει. Πες μου ξανά το τελευταίο βήμα που έλεγες, είχα, γιατί μιλούσε ο σκηνοθέτης και δεν σε άκουσα. Είχαν μπουν και άλλαξα πολλά σχολεία. Ναι, είπες για μένα, αγάπη μου. Πες μου τη θεωρία που έχεις για μένα. Ήταν υπέρ των ομοφιλόφιλων και των λεσβιών. Ευχαριστώ, γεια σας. Εντάξει. Τρώει bullying επειδή είναι ορθόδοξος, έτσι. Όπως ας σου πω, περίμενε. Ξεκίνησε και είπε ότι ο ίδιος έχει δεχθεί bullying στο σχολείο, ναι, επειδή είναι ορθόδοξος, πραγματικά ορθόδοξος, και έχει δεχθεί bullying από καθηγητές του και από λεσβίες και γκέι συμμαθητές του. Το ρώτησα να μου εξηγήσει τι είδους bullying έχει δεχτεί. Δεν κατάφερε να μου πει κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα bullying. Και μετά συνέχισε να απαγγέλει ένα βήμα που έλεγε ότι εγώ δεν είμαι ορθόδοξη. Γιατί είπα, είμαστε όλοι βαφτισμένοι χριστιανοι ορθόδοξοι. Μου είπε, εγώ δεν είμαι ορθόδοξη, γιατί εγώ κηρύττω την παιδεραστία, κάνω προπαγάνδα, ναι, κηρύττω την παιδεραστία και την ομοφιλοφιλία σε μικρά παιδιά. Φίλε μου, εάν ο στόχος σου ήταν να με κάνεις να θυμώσω όπως θυμώσα σε προηγούμενες εκπομπές, δεν τα κατάφερες. Γιατί έχει από την Τρίτη που κάνω προσπάθεια πολύ, κάνω αυτογνωσία, έχω μιλήσει και με τους ψυχολόγους μου και όλα, και οι τηλεθεατές γνωρίζουν αν αυτό μου λες ισχύει. Όχι, οι τηλεθεατές κρίνουν από μόνοι τους ποιος είναι τι. Άλλο να λέμε μου κάνουν bullying και άλλο να μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε ακριβώς την bullying. Έλα, Νικόλα, μίλα εσύ να δούμε. Γι' αυτό... Τι να πεις, αφού μιλάω από μόνος. Όχι, δεν κατάλαβα τι, δηλαδή ότι το στοχοποίησε κόσμος επειδή ζει μια πολύ συντηρητική χριστιανική ορθόδοξη ζωή. Κάπως έτσι το κατάλαβα, δεν είμαι σίγουρος. Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι πραγματικά ορθόδοξος, ενώ οι υπόλοιποι όπως εμένα, για παράδειγμα, που διαλαλώ ότι δεν είμαι θρήσκα και μιλώ δημοσίως για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και για τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, εγώ δεν είμαι ορθόδοξη και κάνω προπαγάνδα. Και το ότι... Γιατί για την παιδιά, καμία σχέση η ομοφιλοφιλία με την παιδεραστία. Όλες οι μελέτες για τους παιδεραστές δείχνουν ότι υπάρχει πολύ ψηλότερο ποσοστό straight παιδεραστών παρά gay παιδεραστών. Έτσι, για να το έχετε υπόψη σας. Μα το βλέπουμε
και από όλα όσα έχουν γίνει και στην Κύπρο. Από straight. Από straight, οπότε δεν θα συζητήσω. Δηλαδή είναι αν μη τι άλλο γελίο, αν μη τι άλλο εκτός τόπου και χρόνου, να θεωρούμε ότι η ομοφιλοφιλία είναι το ίδιο με την παιδεραστία, είναι το ίδιο με τη χτινοβασία, όπως λέχθηκε μία φορά κάπου, το οποίο είναι εξοργιστικό. Η ομοφιλοφιλία δεν είναι ποινικό αδίκημα, η ομοφιλοφιλία δεν είναι ψυχική διαταραχή. Η παιδεραστία είναι ποινικό αδίκημα, είναι ψυχική διαταραχή. Η χτινοβασία είναι ποινικό αδίκημα, είναι ψυχική διαταραχή. Μιλούμε απλές έννοιες που στο 2018 ακόμη και ένας μαθητής γυμνασίου ηλικίου θα ήταν καλή ιδέα να τις καταλαβαίνει. Είναι αυτό, λυπάμαι για αυτό το τελευταίο, διότι δείχνει απλώς μια έλλειψη γνώσης περί θεμάτων και δείχνει μια πολύ συντηρητική άποψη μόνο πάνω σε αυτό που ξέρει. Άποψη με παροπίδες, απόλυτα. Ναι, αυτό δεν μπορεί να υπάρχει ένα mail διάλογος. Την ώρα ακριβώς αυτού του τηλεφωνήματος και λέει, όσον αφορά το σημερινό θέμα, όσοι θρησκόληπτοι δεν αποδέχονται την ομοφιλοφιλία λόγω του ότι θεωρείται αμαρτία, καλό θα ήταν να θυμηθούν βασικά διδάγματα του χριστιανισμού. Ένα, αγαπάτε αλλήλους. Δύο, μην κρίνετε να μην κριθείτε. Και τρία, αφού εξακολουθούν να θεωρούν την ομοφιλοφιλία αμάρτημα και να παραβλέπουν τα προηγούμενα διδάγματα, τουλάχιστον να σας παστούν τη φράση «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος στον λίθο βαλέτο». Ο Πάπας Φραγκίσκος, όταν ερωτήθηκε για την άποψη του ομοφιλόφιλους, απάντησε «Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω». Επίσης, σε συνέντευξη του τόνισε ότι η Εκκλησία οφείλει μια συγγνώμη στους ομοφιλόφιλους για τη στάση απέναντι τους. Φυσικά, ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, Ιούς Ορθόδοξης. Κάποτε ήταν οι έγχρωμοι, τώρα εμείς ετεροφιλόφιλοι, είναι θέμα χρόνου αποδοχή τους. Ευτυχώς που είμαστε θνητοί για να ανανεώνεται το είδος. Ο Πάπας, επίσης, απλώς μου το είπαν τώρα που είμαι στη Μαδρίτη, ότι τότε που προσπαθούσαν να περάσουν το γάμο, υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση. Είναι καθολική στην Ισπανία. Και υπήρχε και ο κόσμος πίσω από κάποιους κληρικούς, τέλος πάντων. Αυτούς όλους τους αφόρησε και τους έδιωξε ο Πάπας. Απαναγία μου, σοβαρά. Ναι. Γιατί? Διότι ο Πάπας με αντίθετον τρόπο από τα δικά μας, θέλει να φέρει τον κόσμο κοντά, θέλει να δείχνει πρόοδο, θέλει να προοδεύει με τον κόσμο που αλλάζει και και τη ζωή που αλλάζει, ας πούμε, στον 21ο αιώνα. Οπότε αυτοί που έφερναν ένσταση και δημιουργούσαν, διότι έσπερναν και διχόνοια και, μίσος και τέτοια. Φυσικά, αυτά, για να πούμε και τους τραβού το δίκαιο, η Καθολική Εκκλησία έχει να αντιμετωπίσει και τα σοβαρά σκάνδαλα παιδεραστίας που υπήρχαν στις τάξεις της. Επίσης, η Καθολική Εκκλησία έχει και το θέμα ότι όλοι οι κληρικοί είναι άγαμοι. Οπότε έχουν περισσότερα θέματα εκεί πέρα με σεξουαλικά παραπτώματα ιερέων. Και επίσης η Καθολική Εκκλησία, κατά τη γνώμη μου, οφείλει να αναθεωρήσει την άποψή της που είναι εναντίον του διαζυγίου. Δηλαδή, να τα πούμε και τα στραβά. Εντάξει, αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι το θέμα της θρησκείας δεν μπορούμε να το δούμε παρά μόνο κοινωνιολογικά. Εντάξει. Είναι. Μα υπάρχουν και πολλά θρησκά άτομα και στη ΛΟΑΤΗ κοινότητα. Αυτό δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται γενικά ο κόσμος. Ότι δεν είναι επειδή, δηλαδή, είμαι gay, δεν είμαι θρήσκος. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Δεν έχει σχέση. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, Νικόλα μου, Νικόλα μου, αν ήμουν gay, δεν θα δεχόμουν να είμαι θρήσκα σε μια θρησκεία που με θεωρεί έκτρωμα και με θεωρεί βρωμιά. Δεν θα δεχόμαι. Μιλώ για μένα προσωπικά. Δηλαδή, για μένα, το να είμαι θρήσκα σε μια θρησκεία που θεωρεί ότι η φύση μου είναι κάτι το αμαρτωλό και το βρώμικο, δεν θα ήθελα. Εγώ προσωπικά. Είναι προσωπική επιλογή. Είναι η θρησκεία ή η εκκλησία. Κοίταξε, η θρησκεία. Η εκκλησία. Η θρησκεία. Το εγώ το Θεό μπορώ να το βρω και στο πάρκο, αγάπη στα δάσος. Ο Θεός είναι η θρησκεία, μπορεί να είναι κάτι που το Θεό μπορεί να το βρίσκει εκτός θρησκείας. Ναι. Η θρησκεία είναι ένας δρόμος που προσπαθούν οι άνθρωποι να φτάσουν στο Θεό, κατά τη γνώμη μου. Απλώς η θρησκεία είναι για μένα διαφορετική από την εκκλησία. Οργανωμένη θρησκεία. Ναι. Στην Κύπρο έχουμε την Εκκλησία την Κυπριακή, την οποία τη βλέπουμε όλοι
πώς λειτουργεί. Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις στην Κυπριακή Εκκλησία, αλλά είναι εξαιρέσεις ανθρώπων οι οποίοι όντως ζουν με βάση και τα διδάγματα του Χριστού και τα διδάγματα της Εκκλησίας. Εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν κάποιος θα είναι θρήσκος ή όχι. Αν κάποιος θα ακολουθεί τις αποφάσεις της Εκκλησίας ή τις κανόνες της θρησκείας του ή όχι. Είναι προσωπική επιλογή. Αλλά είναι διχαστικό όμως. Ναι. Μα στέλνει τώρα η φίλη εγώ Αλεξανδρίνου, λέει, δεν είναι η θρησκεία που τους απορρίπτει, αλλά κάποιοι εκπρόσωποι της, λέει εγώ. Ναι, γι' αυτό λέω για την Εκκλησία σε σχέση με την θρησκεία. Ευχαριστούμε εγώ και που μας βλέπεις. Επίσης, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η Ασκητική της Αγάπης, από το έχουν γράψει μέσα από τους λόγους της Οσίας Γαβριλίας, η οποία ήταν μια μοναχή που έχει αγιοποιηθεί πρόσφατα, η οποία έλεγε όταν είσαι ομοφιλόφιλος να πας να ζήσεις στο Λονδίνο, να πας να ζήσεις σε μια άλλη χώρα που έχει πιο ανοιχτό πνεύμα, να μην σε κατασπάσουν. Ορθόδοξη μοναχή. Το βιβλίο Ασκητική της Αγάπης. Με προοδευτικό μυαλό σίγουρα. Εντάξει, φυσικά αν ήταν εδώ ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας θα μας έλεγε όχι, για την Εκκλησία είναι αμαρτία, δεν είναι? Για την Εκκλησία είναι αμαρτία, ναι. Όπως επίσης αμαρτία είναι και το σεξ πριν από τον γάμο. Ναι. Που επίσης αμαρτία είναι και να τρως σήμερα που είναι Παρασκευή κρέας ή γαλακτοκομικά πρέον. Ναι, αλλά επειδή μάθαμε να επιλέγουμε αυτά που θέλουμε. Σωστά. Και μιλώ γενικά, δηλαδή και με συμφωνίες ή νόμους και αυτά που έχουμε υπογράψει στη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ εδώ δεν τα... άλλα υπογράφουμε και άλλα κάνουμε, αυτά που θέλουμε, επιλέγουμε τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Θεωρούμε ότι εμείς θα αποφασίσουμε, κάποιοι από εμάς θα αποφασίσουμε ποια είναι τα δικαιώματά σου εσένα, ποια είναι τα δικαιώματά του άλλου. Επιλεκτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι πραγματικό. Και μέσα από αυτήν παλεύουμε. Ο καθένας μέσα από το μετερίζι του. Θα μας ξανάρθεις, Νικόλα, μας άρεσε που ήρθες. Είσαι πρόβλημος, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν έτσι... ουσιώδες η συζήτηση. Και ελπίζω να απαντήσαμε και στα ερωτήματα και του παιδιού που έστειλε αρχικά την επιστολή και όλων των άλλων που στείλατε και μηνύματα και mail, τα έχω διαβάσει όλα. Ναι, ο άλλος που μίλησε λίγο για την οργάνωση και το πολιτικό. Ναι, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Όχι, δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα καθόλου. Και ποιος τίποτε σίγουρα... να θέσει πρόεδρος διαβίου, μπορεί να κλαίγεσαι κάτι. Άλεξ, είναι πολύ. Λοιπόν, τώρα, εμείς κοιτώντας την Δευτέρα. Ναι. Τι έχουμε τη Δευτέρα? Έχουμε δύσκολες εγκυμοσύνες. Δύσκολο θέμα. Θα έχουμε και μία καλεσμένη μαζί μας. Θα έχουμε μία καθηγήτρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, για να συζητήσουμε για το θέμα. Οπότε μέχρι τότε... Και την πλατφόρμα Baby Forward. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε.